από τη συγκεκριμένη συμφωνία. Αυτή η συμφωνία εκφράζει όμως απλά μία ήττα. Απέναντι σε αυτή την ήττα, αν δεν δούμε το δάσος, μπορεί να έχουμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Και αυτή η καταστροφή... Ησυχία παρακαλώ. Εκεί κάτω, ορίστε κύριε. Και αυτή η καταστροφή δεν θα έχει μόνο αναφορά την έξοδό μας από το ευρώ, αλλά αν γίνει κάποιος συνδυασμός των άρθρων της Συνθήκης Λισαβόνας σε συνδυασμό πάλι με τη σύμβαση της Βιέννης περί του δικαίου των συνθήκων, αυτός ο συνδυασμός μπορεί να μας οδηγήσει σε επιπλοκές τις οποίες ακόμα δεν έχουμε σκεφτεί. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση αυτής της συμφωνίας που δεν μας αρέσει. Πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει από σημεία καταστροφής πολύ χαμηλότερα από αυτήν, από αυτό το σημείο ή από αυτό το επίπεδο που μας δίνει η συγκεκριμένη ήττα. Και το ερώτημα είναι, μπορούμε να διαχειριστούμε αυτήν τη συμφωνία? Η απάντηση είναι, σαφώς μπορούμε να τη διαχειριστούμε και σαφώς μπορούμε να οδηγήσουμε σε επανεκκίνηση την οικονομία κάνοντας μία ανατροπή. Τα δεδομένα τα οποία έχουμε μας βοηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτά τα δεδομένα είναι τα χρήματα τα οποία θα έρθουν, τα διάφορα μέτρα τα οποία μπορούμε να προτείνουμε και να δώσουν πρόσθετα έσοδα στο κράτος, πέραν των μέτρων που γνωρίζουμε, όπως παραδείγματος χάρη ένα μέτρο είναι να δούμε με λίγο προσοχή τις δημόσιες εκτάσεις οι οποίες καταπατήθηκαν πριν το 1955, και τέτοιου είδους μέτρα επιλεκτικού χαρακτήρα μπορούν να δώσουν σημαντικά έσοδα στη χώρα. Έχει γίνει μια δουλειά για περιστολή της πατάλης στον προϋπολογισμό και θεωρούμε ότι μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα που θα οδηγήσουν στη μείωση των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού. Αν λοιπόν αναπτύξουμε όλες αυτές τις δυνάμεις τις οποίες έχουμε, αν πεισματώσουμε και αν τελικά κάνουμε το αυτονόητο και κάνουμε πράγματα τα οποία δεν έγιναν στο παρελθόν και υποθέτω ότι στο πλαίσιο μιας κριτικής ή αυτοκριτικής έχουν γίνει κατανοητά αυτά που δεν έχουν γίνει στο παρελθόν, τότε μπορούμε να κερδίσουμε και μια αξιοπιστία που έχουμε χάσει, και αυτή η αξιοπιστία δεν έχει χαθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα. Θα θυμάστε οι παλαιότεροι τον όρο που είχαμε κατά την περίοδο 1986-87 του μαύρου προβάτου. Αυτός ο όρος σέρνεται ακόμα και σήμερα. Και μπορώ να σας πω το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε μία σκληρή αντιμετώπιση εκ μέρους των εταίρων μας οφείλεται στο γεγονός ότι αυτός ο βαθμός αξιοπιστίας, ο χαμηλός από τότε, δεν βελτιώθηκε όπως έπρεπε. Κύριε, ησυχία. Ως εκ τούτου, κλείνοντας, επαναλαμβάνω αυτό που είπα. Και η χώρα έχει αρχίσει από πολύ χαμηλότερα σημεία μετά από εθνικές καταστροφές, και άλλες χώρες έχουν αρχίσει από χαμηλότερα σημεία από ό,τι είμαστε εμείς και σήμερα βρίσκονται μίλια μπροστά από ό,τι είμαστε εμείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει ο κύριος Σταύρος Θεοδωράκης, πρόεδρος του Ποταμιού, και μετά ο Υπουργός Υγείας κύριος Παναγιώτης Κουρουμπής. Επολίγων. Έπρεπε σήμερα να είναι όλοι εδώ. Να είχαμε ξεπεράσει τα εμπόδια